και από την χθεσινή κόντρα στη Βουλή και τα όσα είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Χθε απάντησε, σήμερα μάλλον απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος στα όσα είπε χθε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Ε, Στέλλα Παπαμιχαήλ, παρακολούθησε τις ανακοινώσεις του κυβερνητικού εκπρόσωπου. Τι είπε ακριβώς. Επιτέθηκε λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ ο κυβερνητικό εκπρόσωπο για τη στάση του στη χθεσινή ψηφοφορία για τον ένφια, ΕΕ, για τι διατάξει που αφορούν τον ένφια, ΕΕ, χαρακτήριζοντα τραγελαφικό ε, λίγε ώρε στην ομιλία του, στην τοποθέτησή του του Αλέξη Τσίπρα στην Ολομέλεια να λέει ότι θα ψηφίσουμε κάθε θετικό μέτρο που διευκολύνει τον πολίτη και λίγε ώρε αργότερα η τομεάρχη οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Έφη Αχτσιόγλου, να δηλώνει ότι τελικά το κόμμα θα ψηφίσει παρόν, θα δηλώσει παρόν στι συγκεκριμένε διατάξει. Mm -hmm. Είπε ότι η στάση αυτή είναι ανεύθυνη και δεν ταιριάζει στη χώρα σε αυτή την κρίσιμη συγκυρία. Mm -hmm. Τώρα, να σας πω επίσης ότι ο κύριος Οικονόμου ρωτήθηκε για αυτό που ανακοίνωσε χθε ο Πρωθυπουργό, δηλαδή για τη φορολόγηση των υπερκερδών των εταιριών ενέργειας για το πότε θα έρθει το πόρισμα, ναι, πόρισμα. τη. Ναι. Είναι πολύ σημαντικό για να ξεκινήσει η διαδικασία. Είπε λοιπόν ο κύριο Οικονόμου ότι η εντολή που έχει δοθεί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργεια είναι το συντομότερο δυνατό να κατατεθεί αυτό το πόρισμα, προκειμένου να ξεκινήσει όλη η διαδικασία. Σημείωσε ωστόσο ότι καμία Ευρωπαϊκή χώρα μέχρι τώρα δεν έχει επιβάλει φορολόγηση στα κέρδη αυτών των εταιριών, διότι είναι κάτι πολύ πολύπλοκο και μια χρονοβόρα διαδικασία. Τέλο, να σα πω ότι αναφορικά με το θέμα του επισυτισμού, ο κύριο Οικονόμου ανακοίνωσε ότι τη Δευτέρα θα γίνει μια έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και με τη συμμετοχή του αρμόδιου Υπουργού Αγροτική Ανάπτυξη με αντικείμενο τα αποθέματα των επισυτιστικών προϊόντων που έχουν αυτή τη στιγμή επιχειρήσει και ενδεχόμενη συζήτηση για επιπτώσει από την ουκρανική κρίση στα επισητιστικά προϊόντα. Στέλλα, αφού σε ευχαριστήσω, να πάμε να δούμε τι είπε ο κύριο Κονόμου. Είναι τραγελαφικό το γεγονό ότι και σε αυτό το θέμα ο ΣΥΡΙΖΑ αποδείχθηκε ανεμούριο. Ενώ από το βήμα τη Βουλή ο κύριο Τσίπρα με περισσή αυταρέσκεια είπε στον Πρωθυπουργό ότι θα ψηφίσει τον Ένθια, αφού κάθε μέτρο που έρχεται, κάθε ευρώ που ελαφρύνει τον πολίτη είναι θετικό και αυτοί θα το ψηφίζουν, όπω τόνισε. Λίγο αργότερα άλλαξε θέση συγκεκριμένα, ενώ είχαν πει ότι θα ψηφίσουν τον Νέρφια, ο κύριο Τσίπρας για μια ακόμα φορά φάνηκε συνεπή στην ασυνέπειά του. Είναι πασίδηλο ότι ο εγκλωβισμό του κυρίου Τσίπρα σε ξεπερασμένε αρχέ από την πραγματικότητα γεννά πολιτική παραφροσύνη.